Σήμερα μαζί θα δούμε ένα μάθημα από το βιβλίο της γλώσσας. Συγκεκριμένα θα πάμε στη σελίδα 68. Στο μάθημα τα χαρτιά ανακυκλώνονται. Για να το βρείτε κι εσείς, το έχω δείξει ήδη εγώ στην οθόνη σας. Τα χαρτιά ανακυκλώνονται λοιπόν. Η ενότητα έχει τίτλο «Ο κόσμος γύρω μας». Και το μάθημα σήμερα τα χαρτιά ανακυκλώνονται. Για να σκεφτούμε λίγο μέχρι εσείς να το βρείτε και να συζητήσουμε ακούσει ξανά τη λεξούλα ανακύκλωση, ανακυκλώνομαι, τα χαρτιά ανακυκλώνονται, για κρατήστε το αυτό στο μυαλουδάκι σας, γιατί όταν διαβάσουμε το κείμενο, θα δούμε και τι μήνυμα προσπαθεί να μας περάσει. Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στο κείμενό μας, βλέπουμε ότι είναι λίγο διαφορετικό. Είναι ένα θεατρικό, είναι γραμμένο για κουκλοθέατρο. Γι' αυτό και ακριβώς, μπροστά από κάθε πρόταση, έχει το όνομα αυτού που μιλάει. Αλλά δεν είναι άνθρωποι αυτοί που μιλούν. Τι είναι, είναι χαρτοπροϊόντα. Πάμε να το δούμε αμέσω. Κοιτάξτε κι εσεί μέσα, για να αρχίσω κι εγώ να το διαβάζω. Τι είναι αυτή η φασαρία που ακούγεται μέσα από τον κάδο ανακύκλωση. Α πλησιάσουμε λίγο. Ακούγονται διάφοροι θόρυβοι. Άουτ, κράτ, μπαμπούμ, χράτ χρουτς, οχ, οχ. Κάδο. σταματήστε επιτέλου τη φασαρία. Μου πήρατε τα αυτιά. Τίποτα δεν σέβεστε πια. Εφημερίδα. Μα κύριε Κάδε, υπάρχει πολύ συνοστισμό εδώ μέσα. Θα σκάσουμε. Πώ να το ανεχτώ εγώ αυτό, μια σοβαρή εφημερίδα μεγάλη κυκλοφορία. Τετράδιο. Α, για να σα πω, αρκετά σα ανέχτηκα. Για να τσακωνόμαστε, μα έφεραν εδώ. Χαρτί γραφομηχανή. Γκουχ γκουχ, βήχη. Μη φωνασκείτε, περικαλώ. Εγώ θα σα εξηγήσω. Ευρισκόμαθε εδώ, διά να περισυλλεγόμεν, να διαλεχθόμεν, να ανακυκλωθόμεν και να ξαναγίνομεν χρήσιμα στην κοινωνία χαρτοπροϊόντα. Αυγοθήκη, πω πω μόρφωση, αυτό θα πει να έχει στήτσα γραφομηχανή. Βιβλίο. Προς το παρόν, κυρία Αυγοθήκη μου, πείτε στην ξαδέρφη σας να μην ανησυχεί. Όλα εμείς τα χαρτοπροϊόντα θα πάμε για ανακύκλωση. Ο Κυρκάδος μας φιλοξενεί προσωρινά. Θα έρθουν οι φίλοι μας από την οικολογική ομάδα, θα μας φορτώσουν στο φορτηγάκι τους και μετά φάκελος αλληλογραφίας. Μετά τέρμα η ξάπλα αγκαλιά με το γραμματόσημο. Βιβλίο. Μη με διακόπτεις φάκελε. Μετά θα μας πάνε στην αποθήκη. Θα ξεχωρίσουν τα λευκά χαρτιά από τα σκούρα και τα χρωματιστά, τα χοντρά χαρτόνια από τα λεπτά, τα εξώφυλλα των βιβλίων από τις εσωτερικές τους σελίδες, θα ξεχωρίσουν επίση τα γελιστερά χαρτιά περιτηλίγματο, τι αφήσει και τα χαρτιά συσκευασία. Γιατί αυτά δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και μετά. Χαρτοσακούλα. Μετά τη διαλογή θα αλλάξουμε ζωή. Αχ, τι καλά! Πάντοτε ήθελα από χαρτοσακούλα να γίνω μια τσακπίνα σερπατίνα. Βιβλίο. Σοπάστε επιτέλου να ολοκληρώσω, γιατί θα με πιάσουν τα νεύρα μου και θα γίνει του χαρτοπόλεμου εδώ μέσα. Λοιπόν, μετά τη διαλογή θα μας πάνε στο εργοστάσιο χαρτοποιίας. Θα μας κάνουν χαρτοπολτό και αφού καθαριστούμε και ξαναγίνουμε χαρτί, τότε θα αναλάβουμε καινούργια αποστολή. Ουφ, τα είπα όλα και καθάρισα. Πάμε στη δίπλα σελίδα. Χαρτόκουτο. Υπέροχα. Από μικρό ήθελα να διορθώσω τη σιλουέτα μου. Αυτή η γραμμή δεν με κολακεύει καθόλου. Λύστε μου όμως μια απορία. Σε τι βοηθάει ένα κύκλο τους ανθρώπους. Εφημερίδα. Μα πού ζει εσύ. Δεν ξέρει ότι ανακυκλώνοντα το χαρτί, οι άνθρωποι προστατεύουν τα δάση και γενικότερα τη φύση και απολαμβάνουν καθαρότερε τι γειτονιέ και τι πόλεις του. Δεν ξέρει ότι όλα εμεί τα χαρτοπροϊόντα είμαστε παιδιά των δέντρων και ότι αν οι άνθρωποι συνεχίσουν να τα κόβουν για να μα φτιάξουν, στο τέλο δεν θα βρίσκουν οξυγόνο να αναπνεύσουν. Χαρτόκουτο. Φτάνει, φτάνει, κατάλαβα. Όλοι μαζί τραγουδιστά. Θα σε πάρω να φύγουμε. Σ' άλλη γη, σ' άλλα μέρη. Αγκαλιά για να λιώσουμε, χαρτοσούπα να γίνουμε και τα δάση να σώσουμε, χαρτονένιο μου τέρι. Αλουμινόκουτο. Ε, ψήτ. πού πάτε και μα αφήνετε. Τι θα που γίνουμε εμεί τα αλουμινόκουτα των αναψυκτικών και εξαδέρφε μα οι κονσέρβες! Χαρτιά. Όλοι μαζί. Α, το καλό που σα θέλουμε. Εσεί να γυρίσετε στου κάδου και να πείτε να σα γράψουν ένα δικό σα έργο. Αυτό ήταν το δικό μας. Λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε ότι εδώ το κείμενο είναι γραμμένο με διαλόγους. Είναι έτοιμο για να το κάνουμε θεατρικό. Μπορούμε λοιπόν εμεί, αν ήμασταν στο σχολείο μα, θα φτιάχναμε πολύ ωραίε κούκλε για το κουκλοθέατρο και θα το ζωντανεύαμε το κείμενο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και στο σπίτι σα, εσεί, αν θέλετε φυσικά. Θα το ζωντανεύαμε, αλλά πέρα το ότι το κείμενο αυτό έχει λίγο χιούμορ, θέλει να μα περάσει ένα πολύ σπουδαίο μήνυμα. Και ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Το λέει από την αρχή κιόλα, από τον τίτλο, Ότι πρέπει να ανακυκλώνουμε. Μόνο χαρτιά μπορούμε να ανακυκλώνουμε. Εδώ πέρα το θεατρικό αυτό αναφέρεται στην ανακύκλωση των χαρτιών. Και τι είναι η ανακύκλωση, Η ανακύκλωση είναι μια διαδικασία με την οποία κάποια υλικά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε πάλι. Και ποια είναι αυτά τα υλικά, πέρα από τα χαρτιά, τα γυαλιά, κάποια πλαστικά, το αλουμίνιο και. Έχετε δει ποτέ στο σχολείο που υπάρχει ένα σαν μεγάλο σωλήνα διάφανο που μέσα ρίχνουμε μπαταρίε. Μπορούμε λοιπόν να ανακυκλώσουμε και τι μπαταρίε. Και κάποιε φορέ μπορούμε να ανακυκλώσουμε και τα ρούχα μα. Έτσι ώστε να παραχθούν καινούρια με τα ίδια υλικά. Και τι κερδίζουμε με αυτό, θα μου πει κάποιο. Γιατί να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία να ανακυκλώσω όλα αυτά. Μα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον μα. Πρώτο και κυριότερο. Τα, τα χαρτιά για να φτιαχτούν φτιάχνονται από τα δέντράκια. Τα δέντρα τι μα δίνουν, μα δίνουν οξυγόνο. Όταν κόβουμε τα δέντρα, μειώνουμε και το οξυγόνο που έχουμε εμεί για να αναπνεύσουμε. Άρα, όταν χρησιμοποιούμε τα ίδια χαρτιά, τα δάση μα προστατεύονται. Και προστατεύεται και έχουμε πιο καθαρέ πόλεις και γειτονιέ. Γιατί? Γιατί είναι λιγότερα τα σκουπίδια. Αφού τα σκουπίδια που πετάω είναι λιγότερα όταν ξεδιαλέγω τα προϊόντα που μπορώ να ανακυκλώσω. Άρα λοιπόν, πρέπει να το βάλουμε καλύτερα στο μυαλό μα. Και ξέρω ότι πολλοί ανακυκλώνουμε και πολλοί και από εσά ανακυκλώνουν. Όποιο όμω μέχρι τώρα δεν το έκανε, να το αρχίσει να το κάνει, να το βάζει σιγά σιγά στο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να προστατεύουμε και το περιβάλλον μας. Παρατηρώ λοιπόν εδώ ότι τα χαρτοπροϊόντα, για να γυρίσω και στο κείμενό μου, έχουν κάποιο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχουν. Γιατί τσακώνονται και επικρατεί αυτή η φασαρία. Για κοιτάξτε λίγο μέσα τι λέει. Λέει ότι η εφημερίδα μας λέει ότι υπάρχει πολύ συνοστισμός. Τι σημαίνει συνοστισμός. Την έχουμε ξανακούσει αυτή τη λεξούλα. Συνοστισμός είναι όταν είναι πολλοί κόσμος μαζεμένος κάπου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι άνθρωποι μαζεμένοι, είναι πολλά προϊόντα μέσα στον κάδο, στριμωγμένα και επικρατεί μία φασαρία, μία ανησυχία, και όλοι δυσανασχετούν γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν ακόμα για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί. Και αναλαμβάνει το χαρτίγραφο μηχανή, αν το δείτε, να του εξηγήσει. Το χαρτίγραφο μηχανή μιλάει σε μία γλώσσα λίγο περίεργη. Ξέρετε γιατί. Γιατί τα χαρτιάγραφο μηχανή τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι κυρίω πιο παλιά. Τώρα, με του υπολογιστέ και του εκτυπωτέ, δεν τα χρησιμοποιούμε τόσο πολύ. Και όσο πιο παλιό είναι ένα αντικείμενο, στην περίπτωση αυτή το χαρτίγραφο μηχανής, έχει εμπειρία και έχει και γνώση και σοφία. Οπότε το χαρτίγραφο μηχανής, σαν πιο μεγάλο προϊόν μέσα στον κάδο, αναλαμβάνει να εξηγήσει στους υπόλοιπους το λόγο για τον οποίο βρίσκονται εκεί. Και εξηγεί ότι τα προϊόντα θα τα πάρει η οικολογική ομάδα, θα τα ξεκαθαρίσουν, θα τα βάλουν σε ομάδες, θα τα διαλέξουν και στο τέλος θα γίνουν χαρτοπολτός και μετά καινούρια χαρτιά. Και στο τέλος, πετάγει και το, και το αλουμινόκουτο, που τι δουλειά έχει το αλουμινόκουτο εκεί πέρα, προφανώς ήταν σε λάθος κάδο, και λέει εμείς τι θα απογίνουμε και τους λένε και τα χαρτιά, ε, εσείς να γυρίσετε στους κάδους σας και να γράψουν ένα έργο για σας. Αυτό ήταν το δικό μας. Τι μπορείτε λοιπόν εσείς να κάνετε Πέραν το ότι μπορείτε να ζωντανέψετε αυτό το κείμενο που διαβάσαμε, μπορείτε να φτιάξετε ένα θεατρικό με τι θέμα. Μπορεί να είναι ένα κάδο με προϊόντα από αλουμίνιο και εκείνοι να φτιάξουν τη δική του ιστορία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τη γραμματική. Τι θέλει να μας μάθει αυτό το κείμενο, ωραία όλα αυτά που είπαμε και τα μηνύματα που περνάει, αλλά σε κάθε κείμενο που διαβάζουμε πάντα κρύβεται ένα γραμματικό φαινόμενο. Σήμερα θα δούμε και θα θυμηθούμε, γιατί τα έχουμε ξαναδεί και τα ξέρουμε, τα ρήματα σε όνο. Και θυμόμαστε ότι τα ρήματα που τελειώνουν σε όνο γράφονται με ωμέγα. Να το, το έχω γράψει και με κόκκινο για να το έχετε και να το θυμάστε. Πάμε τώρα, την πρώτη ασκησούλα που θα κάνουμε, είναι να φτιάξουμε εμείς τέτοια ρήματα. Θα γράψω εγώ κάποιες στον πίνακα και από αυτές τις λέξεις θα φτιάξουμε και σε όνο. φτιάχνω, εγώ γράφω λεξούλες. Δεν θα φτιάξω πολλές. Έτσι, απλά θέλω να θυμηθούμε κάποια πράγματα, τα οποία τα ξέρουμε ήδη. Πάμε λοιπόν να δούμε τέσσερις λεξούλες και από αυτές τις τέσσερις λεξούλες να φτιάξουμε τέσσερα ρήματα σε όνο. Από τη λέξη κρύο, ποιο ρήμα θα βγει. Βάζω την κατάληξη όνο στο τέλος και παίρνω το ρήμα, κρυώνω, να το, το γράφω με κόκκινο κάθε φορά. Από τη λέξη βίδα θα πάρω το ρήμα, βιδώνω. Από τη λέξη καρφή, καρφώνω. Και από τη λέξη πάγος, παγώνω. Δεν θα γράψω άλλα, γιατί είναι εύκολη αυτή η άσκηση. Και είμαι σίγουρη ότι όλα τα παιδάκια τη θυμάστε. Πώ γράφονται τα ρηματάκια και πώ μπορώ να φτιάξω τέτοια ρήματα. Θα δούμε κάτι άλλο σήμερα. Τα ρήματα σε όνο, θέλω να θυμηθούμε ότι αυτό το ωμέγα το διατηρούνε. Τι εννοώ με αυτό. Τώρα θα γράψω κάποια ρήματα σε όνο και από αυτά τα ρήματα εμείς θα σχηματίσουμε κάποια ουσιαστικά. Και θέλω πολύ να, προσπα... να, προσέξετε την ορθογραφία των ουσιαστικών αυτών. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πρώτο ρήμα, θα γράψω το ανακυκλώνω. Θα γράψω μόνο το πρώτο ο, με ωμέγα, γιατί θέλω κάτι να δούμε. Ανακυκλώνω. Για σκεφτείτε κι εσείς ρήματα σε όνο. Οργανώνω. Τι άλλο μπορώ να γράψω. Διορθώνω. Να το και το διορθώνω. Άλλο ένα. Μεταμορφώνω. Ας μην σας κουράσουμε περισσότερα ρήματα. Θέλω να δούμε τώρα ποια ουσιαστικά μπορώ να σχηματίσω. Θυμάμαι τι είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Ανακυκλώνω λοιπόν ποια λεξουλά, πιο ουσιαστικό μπορώ να φτιάξω. Ανακύκλωση φυσικά. Για κοιτάξτε λίγο τώρα πώς γράφεται και η ανακύκλωση. Ανακύκλωση. Το ωμέγα θα το κρατήσω. Άρα όταν εγώ θα έχω να γράψω μία λέξη και μπορεί να μην θυμάμαι πώς γράφεται. <κυκλω> Για παράδειγμα τη λεξούλα ανακύκλωση. Θα σκεφτώ η λεξούλα ανακύκλωση από ποιο ρήμα παράγεται παράγεται από το ανακυκλώνο. Το ανακυκλώνο είναι ρήμα σε αιώνω, άρα και η ανακύκλωση θέλει ωμέγα. Να το. Το ωμέγα λοιπόν το διατηρεί. Πάμε στην επόμενη λεξούλα. Οργανώνω. Πιο ουσιαστικό μπορώ να σχηματίσω από το οργανώνω, όπως η ανακύκλωση, σας αφήνω πολύ λίγο να το σκεφτείτε κι εσείς. Οργάνωση, ωραία. Οργάνωση. Άρα, αν εγώ μια μέρα θέλω να γράψω τη λεξούλα οργάνωση, γιατί όπω καταλαβαίνετε δεν θα μα δίνουν κάθε φορά και τα ρήματα δίπλα, μπορεί να πρέπει να γράψω τη λεξούλα οργάνωση. Μόνη τη. Θα πρέπει εγώ να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή και να πω οργάνωση. Ποιο ρήμα είναι το αρχικό από το οποίο θα πάρω την οργάνωση. Είναι το οργανώνω. Μ, όνο. Και κατευθείαν πάει το μυαλό μου και βάζω ωμέγα. Συνεχίζω. Διορθώνω με τον ίδιο τρόπο. Διορθωσή. Θα μπορούσα κιόλα, αν πω και το διόρθωμα, το διόρθωμα των ασκήσεων, πάλι ο θέλει. Όλε οι λεξούλε που παράγονται από τα ρήματα σε όνο. Μεταμόρφωση. Μεταμορφώνω, συγγνώμη, το είπα κατευθείαν. Μεταμορφώνω. Μεταμόρφωση. Προσέχω πιο θα βάλω ωμέγα, έτσι. Μεταμορφώνω, μεταμόρφωση. Τέλεια. Άρα αυτό που θυμάμαι πάντα είναι ότι οι λεξούλες που παράγονται από τα ρήματα σε όνο θέλουν ωμέγα και αυτές. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Μόνο τα ουσιαστικά που παράγονται θέλουν ωμέγα. Για να δω κάτι. Θα σβήσω εγώ αυτά από τον πίνακα θα θυμηθώ τις φωνές των ρημάτων. Να, γράφω πάνω, συγγνώμη, λοιπόν. οι φωνές. Έχω την ενεργητική φωνή... Να, την ενεργητική φωνή, που είναι σε ο, Και την παθητική... που είναι σε γιατί τα γράφω τώρα αυτά. Τι σχέση έχουν. Για να δω. Για κοιτάξτε τον τίτλο του μαθήματος. Τα χαρτιά ανακυκλώνονται. Οι άνθρωποι ανακυκλώνουν τα χαρτιά και τα χαρτιά ανακυκλώνονται. Σε τι φωνή είναι το ρήμα ανακυκλώνονται. Είναι σε ενεργητική. Όχι, είναι σε παθητική φωνή. Για να δω. Σε ενεργητική θα είχα το ρήμα Ανακυκλώνω. Να το. Και στην παθητική φωνή, πώς θα γίνει το ίδιο ρήμα. Ανακυκλώνομαι. Και γιατί με ενδιαφέρει αυτό τώρα. Μα γιατί το ωμέγα το διατηρώ και εδώ. Να το. Άρα, όταν το ρήμα είναι σε όνο, να το, και στην παθητική φωνή κρατά το ωμέγα. Να δω δυο ρηματάκια ακόμα διορθώνω, πώς θα γίνει η παθητική φωνή, διορθώνω με και πάλι θα έχω ω. Άρα και πάλι όταν θα έχω εγώ να γράψω ένα ρήμα, θέλω εγώ να γράψω το ρήμα τεντώνομαι, να το κάνω ανάποδα τώρα, πάω εδώ κατευθείαν, τεντώνομαι, τι θα βάλω, για να σκεφτώ, στην ενεργητική φωνή ποιο είναι το ρήμα, είναι το τεντώνο, άρα και στην παθητική φωνή, αφού είναι στην ενεργητική, το τεντώνω. θα είναι τεντώνο με ω. Να γράψω και την ενεργητική. Να το. Τεντώνομαι. Ωραία, ωραία, μέχρι εδώ. Πάμε να δούμε πού αλλού διατηρώ το ω όταν έχω ρήματα σε όνο. Σβήνω αυτά. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Είδαμε, λοιπόν, τα παράγοντα, ουσιαστικά. Είδαμε ενεργητική και παθητική φωνή. Πού αλλού έχω ακόμα το ωμέγα; μα φυσικά στους χρόνους. Θα γράψω τρεις χρόνους στον πίνακα. Θα γράψω τον Ενεστώτα, τον Παρατατικό και τον Αόριστο. πάλι τα ίδια ρήματα. Πάλι με το ανακυκλώνω θα ξεκινήσω. Ανακυκλώνω. Λοιπόν... Να το τόνο πάλι. Το γράφω πάντα με κόκκινο για να πηγαίνει το μάτι μου κατευθείαν εκεί. Τώρα ανακυκλώνω. Παλιά τι έκανα συνέχεια. Ανακύκλωνα. Τι θα βάλω στο ανακύκλωνα. Κάποιος από εσάς σίγουρα θα μπορέσει να μου το πει αυτό θα βάλω ΜΕΓΑ φυσικά, αφού τόση ώρα λέω και ξαναλέω ότι το ΜΕΓΑ διατηρείται. Άρα, αν εγώ θέλω να γράψω κάτι και να πω ότι παλιά δεν ανακύκλωνα καθόλου, μέχρι που ενημερώθηκα και άρχισα να ανακυκλώνω, θα βάλω το ΜΕΓΑ Γιατί πολύ απλά θα σκεφτώ ότι το αρχικό ρήμα στον Ενεστώτα είναι το ανακυκλώνω. Το ίδιο λοιπόν και στον αόριστο. Τι έκανα λοιπόν. Ανακύκλωσα μία φορούλα. Να το! Ομέγα πάλι. Πάμε να δούμε ακόμα δύο παραδείγματα. Το ενημερώνω. Πάμε να δούμε στον παρατατικό. Σκεφτείτε και εσείς. Ο παρατατικός μας δείχνει κάτι που το έκανα συνέχεια στο παρελθόν. Το ξέρουμε ήδη αυτό. Άρα τι έκανα. Ενημέρωνα. Και τι ο θα βάλω, ο φυσικά, γιατί είναι τα ρήματα σε όνο. Και πάω και στον αόριστο, που μία φορά στο παρελθόν ενημέρωσα. Και πάλι ο μέγα φυσικά. Και άλλο ένα ρηματάκι για να μην σας κουράσω όλα μου αυτά. Αλλά όσες πιο πολλές φορές το δω, τόσο πιο εύκολα θα πάει το μυαλό μου αν θέλω να γράψω κάποια στιγμή. Γι' αυτό ακριβώς και τα κάνουμε τόσες πολλές φορές. Να κάνουμε και το ρήμα τεντώνω, Ορίστε, τεντώνω. Παρατατικός. Συνέχεια τέντονα, ω, Και αόριστος. Τέντοσα. Πάλι ω. Τέλεια. Άρα, παιδιά, θέλω να θυμάστε ότι τα ρήματα σε όνο και όλα όσα παράγονται από αυτά διατηρούν το ωμέγα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που θέλω να θυμάστε. Πάμε να δούμε τώρα προφορικά άλλο ένα ρηματάκι που το βλέπουμε συνέχεια στο βιβλίο μα. Αν δείτε και εσεί την σελίδα 70 πάνω-πάνω. Λέει πάνω. ξεκλειδώνω το κείμενο. Να κι άλλο ένα ρηματάκι σε όνο. Τώρα ξεκλειδώνω. Παλιά συνέχεια τι έκανα. Ξεκλείδωνα. Τι ό, θα βάλω. Δεν το γράφω. Το σκέφτομαι. Θα βάλω ωμέγα και εδώ. Όπως επίσης, αν πω ότι μία φορά μόνο παλιά, τι έκανα, ξεκλίδωσα Να το και ο αόριστος. Και τι θα βάλω στον αόριστο πάλι, θα βάλω ωμέγα. Τώρα, πριν κλείσουμε το μάθημα, θέλω να δούμε και κάτι άλλο. Θα δούμε τις σύνθετες λέξεις. Τις έχουμε ξαναδεί. Τι είναι οι σύνθετες λέξεις. Σύνθετες λέξεις είναι όταν παίρνω δύο μικρές λέξεις, τις ενώνω και σχηματίζεται μία μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, βλέπω μέσα στην να σβήσω από πάνω τα ρήματα σε όνο και να δω μέσα στο κείμενό μου που λέει τη λεξούλα χαρτοπροϊόντα για να τη γράψω χαρτοπροϊόντα και σκεφτείτε εσείς λίγο τώρα από ποιες δύο λέξεις αποτελείται αυτή η λέξη από τη λέξη χαρτί και τη λέξη προϊόντα. Όταν ενώθηκαν όμως, πώς θα γινότανε χαρτί προϊόντα. Δεν ταιριάζει. Γίνανε χάρτο προϊόντα και το που βάζω είναι το όμικρον. Να δούμε κι άλλη μία. Η λέξη χαρτόκουτο. Από ποιες δύο λέξεις σχηματίζεται, από τη λεξούλα χαρτί τη λεξούλα κουτί. Και πάλι ενώθηκαν και σχηματίστηκε το χαρτό κουτό. Και άλλη μία τελευταία. Βεβαίως. Χαρτοπολτός, λέει, θα γίνουν τα χαρτιά. Πριν γίνουν καινούρια χαρτιά. Χαρτοπολτός, να το το. Και για να σκεφτώ ποιες δύο λέξεις σχηματίζεται. Απ' τη λέξουλα χαρτί και τη λεξούλα πολιτός. Αυτά λοιπόν είχαμε να δούμε σήμερα σε αυτό μας το μάθημα. Κάπου δεν τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.